Μια γυναίκα νεκρή. 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και μια κοινωνία αποσβολωμένη να παρακολουθεί τον τόπο να ξεκληρίζεται στους δρόμους. Αυτός είναι ο απολογισμός του τρομερού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στο ύψος των Μαλίων. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, ένα γιόταχη αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ηράκλειο, στο οποίο επέβαιναν 4 γυναίκες από την Ουκρανία, συγκρούστηκε με τοπικά, με ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν 3 άτομα. Ειδοποιηθήκαμε 18 και 8 από το κέντρο στο Ηράκλειο ότι υπήρχε ένα τροχαίο στο ύψος των Μαλίων πάνω στο ΒΟΑΚ. Μεταβήκαμε αμέσως. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα οχήματα σχεδόν μετατράπηκαν σε μάζα σιδερικών. Και από τα συντρίμια τους ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρή μια γυναίκα 44 ετών που φέρεται να έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ 6 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αντικρίσαμε 2 οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί μεταξύ τους. Στο ένα όχημα ήταν 4 κοπέλες πιθανόν αλλοδαπές, από τις οποίες απεγκλωβίσαμε τις 2 με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ. Και στο άλλο όχημα ήταν ο κύριος οδηγός του οχήματος μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη του, την οποία την είχε ήδη μεταφέρει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι 3 γυναίκες επιβάτες του γιοταχή, με τη μία εξ αυτών να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας κακώσεις ακόμα και στο κεφάλι. Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας των άλλων 2 γυναικών, μιας 21χρονης και μιας 44χρονης, ενώ στη χειρουργική κλινική του Βενιζέλιου νοσοκομείου μεταφέρθηκε και μία από τις επιβάτηδες του αγροτικού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Ο σύζυγός της, οδηγός του αγροτικού και η κόρη τους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με τη ζωή τους να μην είναι σε κίνδυνο. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ έσπευσαν κοντά στα Μάλια προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και δυστυχώς και μία νεκρή. Εμείς απλά επεγκλωβίσαμε στο όχημα που είναι πίσω μου, το λευκό, το Hyundai, 2 κοπέλες οι οποίες ήταν εγκλωβισμένες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια της η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα, το αγροτικό όχημα το οποίο οδηγούσε ο 68χρονος άνδρας μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με τις τουρίστριες, προκαλώντας το μοιραίο. Η 44χρονη γυναίκα είναι το 52ο θύμα της ατέρμονης ανθρωποθυσίας στην άσφαλτο της Κρήτης από την αρχή του χρόνου και ο 16ος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του σε ένα βόρειο οδικό άξονα που δεν πληρεί κανένα μέτρο οδηγικής ασφάλειας, αφού ούτε καν το αυτονόητο διαχωριστικό διάζωμα δεν υπάρχει σε όλο το μήκος του.